Ο αθλητικός όμιλος Τρίκαλα μετέτρεψε σε περίπατο το ραντεβού με τον Ιωνικό, πήρε τη νίκη με το εντυπωσιακό 4-0 που γράφτηκε από τα γκολ του Έλικτον, του Ένου και του Μανουσάκη, όμως ακόμα πιο εντυπωσιακό είναι το σκηνικό των χαμένων ευκαιριών της τρικαλινής ομάδας. Μπορεί και να θεωρηθεί υπερβολικό το νούμερο των 10 κλασικών ευκαιριών που δημιουργήθηκαν και χάθηκαν από τους παίκτες του Γιώργου Βαζάκα. Στις περισσότερες δύο από αυτές, πρωταγωνιστές ήταν ο Στέρβος Στεπάνοβιτς που έχασε και τι δεν έχασε ο άνθρωπος που αγανάκτησε και ο ίδιος από την κακοδαιμονία του, αλλά χειροκροτήθηκε με θέρμη από τους 2.000 τρικαλινούς φιλάθλους που αποθέωσαν την ομάδα για την επιβλητική της εμφάνιση. Παίζαμε με ένα αντίπαλο ιστορικό και όλα τα παιχνίδια είναι δύσκολα. Είμαστε συγκεντρωμένοι, δεν επηρεαστήκαμε από τα προβλήματα του Ιωνικού. Και σαν στόχο, πέρα από την βαθμολογική συγκομιδή, είχαμε σαν στόχο να ικανοποιήσουμε και τον κόσμο μας. Το τρίποντο ήταν αναμενόμενο και το μάτς με τον μισοδιαλυμένο Ιωνικό από σήμερα κιόλας περνά σε δεύτερη μοίρα, αφού στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας εξακολουθεί να βρίσκεται ο Σημειοφορίδης με τις προσφυγές 11 πρώην παικτών και τις απειλές για τρέξιμο της ΕΠΟ και της ομάδας στην UEFA. Περιμένουμε τη διαδικασία μετά τον play-off να δούμε τι θα γίνει για να παλέψουμε την άνοδο στη Super League, γιατί νομίζω ότι αυτή η ομάδα, όπως το είπα πολλές φορές, με αυτόν τον κόσμο δικαιούται να είναι στη Super League.